Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας και την σύνδεσή της με τους υπολογιστές και πώς μπορεί μέσα από τους υπολογιστές και την χρήση του email μας, το οποίο λίγο πολύ όλοι διαθέτουμε, να πέσουμε θύματα εξαπάτησης. Κοντά μας είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, είναι τεχνικός υπολογιστών και καλός συνεργάτης εδώ του ομίλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλώς σε βρήκα. Γιώργο, μεγάλο θέμα αυτό. Φαίνεται ότι όλο και πιο συχνά πέφτουν κριτικοί και όχι μόνο κριτικοί. Γενικότερα, ο κόσμος πέφτει θύμα εξαπάτησης επιτίδιων. Και είναι μάλιστα δύο τα περιστατικά τα οποία έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα. Είναι εύκολο πλέον να πέσουμε. Νικολέτα, για να δεις, το πρόβλημα με τα email είναι από αρχή των email. Από τότε που πρωτοβγήκε το email σαν υπηρεσία, ήταν η πρώτη υπηρεσία που χτύπησαν επιτίδι. Τι γίνεται, έχουμε πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος που θέλει να κακόβουλος να προσεγγίσει τον κόσμο μέσω των email. Mm-hmm. Ένας από αυτούς είναι το γνωστό σε όλους μας spam, που στέλνει διάφορα μηνύματα τα οποία είναι άσχετα και γεμίζουν τα mailbox μας και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη των μηχανογράφων, δηλαδή όλων εμάς να προστατέψουμε τον κόσμο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις email που μας ζητούν τον κωδικό μας, ας πούμε, mm-hmm. τράπεζες. Μία τράπεζα ή μία υπηρεσία δεν θα σου ζητήσει ποτέ τον κωδικό σου. Mm-hmm. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά υπό την μορφή παρουσίασης και κάρτες, οι οποίες θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Λέω να πάμε σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, για να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία αμέσως με τα περισσότερο αναλυτικά. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Αφορούν την καθημερινότητά μας, ακόμα και στο κινητό μας έχουμε τα email μας πια. Για πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είχαμε ανοίξει εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδάκη τη συζήτηση για το τι γίνεται με αυτά τα περιβόητα email που μπορεί να είναι καταστροφικά ως προς τα αποτελέσματά τους. Γιώργο, να αρχίσουμε να βλέπουμε έτσι σιγά σιγά κάποια από τα σημεία τα οποία έχουμε ετοιμάσει, τα οποία εσύ έχεις ετοιμάσει για να παρουσιάσουμε εδώ. Τα email λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε. Ποιες είναι οι παγίδες. Να δούμε λοιπόν την πρώτη κάρτα. Email που αναφέρουν ότι το γραμματοκιβώτιο έχει γεμίσει και πρέπει να πατήσουμε κάποιο link για να διορθώσουμε το πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές θα δούμε στα mailbox ότι μας έρχονται email τα οποία λένε δεν μπορείτε να στείλετε άλλα email γιατί έχει γεμίσει, το mailbox είναι πλήρες. Συνήθως όλα αυτά τα email, όχι πάντα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κακόβουλα. Και αν παρατηρήσει κανείς το link το οποίο υπάρχει μέσα και να πατήσει για να διορθώσει το πρόβλημα, mm-hmm. είναι σχεδόν 100% σίγουρο ότι το link αυτό είναι κάπου έξω από την εταιρεία μας, έξω από τον provider των email μας και θα μας στείλει κάπου για να μας πάρουν τους κωδικούς. Μάλιστα. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Email από την εταιρεία παροχής των email σας που σας προτρέπουν να πατήσετε το link για να δώσετε νέο κωδικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Βλέπουμε ένα email που φτάνει στο mailbox μας, το οποίο μας λέει ότι πρέπει να πατήσουμε σε ένα link για να δώσουμε νέο κωδικό, γιατί ο κωδικός μας έληξε, γιατί ο κωδικός μας έχει πρόβλημα, γιατί για διάφορες δικαιολογίες για τον κωδικό μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι καμία εταιρεία, καμία τράπεζα, κανένας δεν πρόκειται να μας ζητήσει τον κωδικό μας με email. Ούτε, mm-hmm. ούτε να τον αλλάξουμε, ούτε να τον πατήσουμε, οτιδήποτε. Είναι πολύ λίγες περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό. Και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια για όσο το συζητάμε, ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, μετακινώντας το mouse μας πάνω από το link το οποίο έχει το email μας, να δούμε ότι η διεύθυνση που μας στέλνει δεν είναι κάπου περίεργα. Α, μπορεί να φαίνεται, δηλαδή, χωρίς να το πατήσουμε, φαίνεται, να φαίνεται, φαίνεται μια περίεργη διεύθυνση. Θα πάμε το mouse μας πάνω από το link. Το πρόγραμμα, οποιοδήποτε πρόγραμμα αλληλογραφίας μας δείχνει ποιο link είναι αυτό και πού μας πηγαίνει. Αν εμείς mm-hmm. υποτίθεται ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε ένα site της Πειραιώς και αυτό μας στέλνει σε κάτι άσχετο, είναι σχεδόν 100% ότι είναι κακόβουλο. Μάλιστα. Επόμενη κάρτα, email από γνωστές εταιρείες που σας αποστέλνουν το τιμολόγιο για κάτι που δεν αγοράσατε ποτέ. Πάρα πολλές φορές θα δούμε ότι έρχονται email τα οποία περιέχουν ένα τιμολόγιο, ένα invoice μέσα. Συνήθως είναι ξένα τα email. Μιλάνε για invoices από DHL, από εταιρείες courier κτλ. Όταν εμείς δεν έχουμε στείλει τίποτα, όταν δεν περιμένουμε τίποτα από την DHL, όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένα τιμολόγιο το οποίο μας λέει ορίστε το τιμολόγιο για τις παροχές που σας δώσαμε, είναι 100% σίγουρο ότι αυτό το email δεν είναι έγκυρο και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα κάνουμε με αυτό το attachment. Mm-hmm. Λοιπόν, επόμενη κάρτα. Email από κάποιο προμηθευτή σας για μια αγορά που θα κάνετε με αλλαγμένα στοιχεία IBAN. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν αντιμετωπίσει και αρκετοί επιχειρηματίες, ακόμα και εδώ στο νησί. Τι γίνεται. Μπαίνει κάποιος, χακάρει το λογαριασμό μας στην ουσία, οπότε μπορεί πλέον να παρακολουθεί τα email μας. Άρα βλέπει ότι εμείς περιμένουμε ένα email από κάποιο προμηθευτή. Mm-hmm. Παίρνει το email του προμηθευτή, το κάνει να φαίνεται σαν δικό του mm-hmm. και μας στέλνει την απάντηση που θα περιμέναμε από τον προμηθευτή μας με διαφορετικό IBAN. Mm-hmm.
Και εμείς τι κάνουμε, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να στείλουμε τα λεφτά σε άλλη εταιρεία. Άλιστα. Στην εταιρεία που προφανώς ήδη θέλουν. Και πάρα πολλές φορές έχουν χαθεί χρήματα, γιατί ο επιχειρηματίας, νομίζοντας ότι πληρώνει τον προμηθευτή του, απλά στέλνει τα λεφτά στους επιτίδιους. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους απάτες αφορούν κυρίως το κομμάτι των επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πέφτουν περισσότερο θύματα ή είναι τουλάχιστον οι στόχοι. Οι στόχοι, ναι. Και αν το μεταξύ είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος έχει πάρει τους κωδικούς και παρακολουθεί το email σου. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Email από τράπεζες όπου σας ζητούν να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Αυτό έχει και αυτό. Έχω και από αυτό πολλά ζωντανά παραδείγματα. Mm-hmm. Που τους έστειλαν email για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους ή να μπουν σε κάποιο link για να δώσουν τα στοιχεία τους, γιατί κάτι συμβαίνει με τα στοιχεία τους. Είναι 100% σίγουρο ότι η σελίδα που θα μας στείλει θα μοιάζει επακριβώς με τη σελίδα της τράπεζας, αλλά δεν θα είναι η σελίδα της τράπεζας. Εμείς θα βάλουμε το username και το password που ξέρουμε για το e-banking μας. Το έχουν πάρει επί τόπου και έχουν μπει μέσα, έχουν κάνει συναλλαγές, έχουν στείλει λεφτά και θα το καταλάβουμε πολύ αργότερα. Μάλιστα. Και επόμενη κάρτα, email από τράπεζες που σας καλούν να αλλάξετε άμεσα κωδικό. Αυτό τώρα είναι σίγουρο ότι είναι κακόβουλο. Καμία τράπεζα δεν θα σου ζητήσει. Το σίγουρο το λες εσύ. Άνθρωποι που δεν ξέρουν από υπολογιστές, ενδεχομένως. Είναι, πάρα πολύ σημαντικό και εμείς οι μηχανογράφοι πρέπει να το κάνουμε διαρκώς, mm-hmm. είτε με ενημερωτικά email, είτε με οποιοδήποτε τρόπο στους πελάτες, στους συνεργάτες μας, στους φίλους μας, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να το εξηγούμε ότι πρώτα από αυτόν εξαρτάται και μετά από όλα τα άπειρα συστήματα που μπορεί εμείς να βάλουμε από πίσω για να το προστατέψουμε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή όσα συστήματα και να έχουμε βάλει εμείς να περάσει ένα email το οποίο να είναι ένα απλό κείμενο, αλλά να είναι εξαιρετικά παραπλανητικό. Όπως αυτό, ας πούμε, το email που εμφανίστηκε το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. που έρχεται ένα email που λέει ότι έχω τον κωδικό σου, έχω το email σου, έχω τα πάντα, ξέρω ότι έμπαινε σε περίεργα μέρη στο ίντερνετ και προκειμένου να μην στα δημοσιοποιήσω, στείλε μου τόσα χρήματα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι ζωντανό παράδειγμα του τελευταίου διαστήματος και αφορούσε μια κλοπή στοιχείων πολύ παλιά, την οποία έχει χρησιμοποιήσει ο συγκεκριμένος τύπος. Έχει στείλει απλά κείμενα στον κόσμο, απειλώντας τον ότι θα δημοσιοποιήσει στοιχεία του, αλλά δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι ένας κωδικός ο οποίος κλάπηκε πριν 7 χρόνια από μια εταιρεία πληροφορικής. Μάλιστα. Προσοχή όμως εδώ να πω κάτι ακόμη, ότι αυτός ο κωδικός μπορεί να είναι πραγματικός. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε ξαφνικά μπροστά μας τον κωδικό που βάζουμε. Ναι. Ναι, γιατί κλάπηκε πραγματικά από κάπου. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είτε να απευθυνθούμε σε κάποιον τεχνικό υπολογιστό. Είτε αν δούμε ότι το πράγμα ξεφεύγει. Αν το αντιληφθούμε, πρέπει να αλλάξουμε τον κωδικό παντού. Γιατί, να μας συμβουλέψει τουλάχιστον. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Αν αυτός ο κωδικός είναι πραγματικός, εμείς σαν χρήστες έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό παντού. Ναι. Για να μην τους ξεχνάμε. Ναι. Άρα, αυτός που έχει αυτόν τον κωδικό μπορεί να προσπεράσει και άλλες υπηρεσίες. Γιατί αν εγώ κρατάω τον ίδιο κωδικό μέσα σε βάθος χρόνων, 2-3-4 χρόνων mm-hmm. στο email μου, ας πούμε, και έγινε ένα breach κάποτε και πήραν αυτόν τον κωδικό. Αυτό τώρα μπορεί να προσπελάσει το email μου. Εγώ θα έπρεπε να το έχω. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάζω κωδικούς αναταχτά χρονικά διαστήματα. Ωραία, να δούμε και την επόμενη κάρτα. Email από φαινομενικά πασίγνωστες εταιρείες όπου σας ζητούν τα τραπεζικά σας στοιχεία με σκοπό να σας παράσουν μεγάλες εκπτώσεις στις επόμενες αγορές σας. Βεβαίως. Μπορεί να παρακολουθούν το email μας και να δουν ότι εσύ, ας πούμε, ψωνίζεις πάρα πολύ συχνά από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία online. Mm-hmm. Και μπορεί να σου έρθει ξαφνικά μία διαφήμιση. Η οποία να σου λέει ότι αν χρησιμοποιήσεις αυτό το link ή αυτό το κουπόνι ή αυτό το κωδικό, θα έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Mm-hmm. Και, αυτό το link που θα πατήσεις πάλι θα είναι παραπλανητικό και κακόβουλο. Μάλιστα. Να δούμε και την επόμενη και τελευταία κάρτα. Email από την εφορία όπου σας ζητούν επιβεβαίωση των τραπεζικών και προσωπικών σας στοιχείων. Αυτή είναι κλασική απάτη. Κλασική απάτη, γιατί ναι. πλέον γιατί, λαμβάνουμε γιατί είναι πάρα, πολύ, εφορία, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το κομμάτι. Ο πολίτης δεν ξέρει, νομίζει ότι κάτι συμβαίνει με την εφορία, με το λογαριασμό mm-hmm. του, με όλα αυτά. Και σκέφτεται ότι κάτι πρέπει να κάνω άμεσα και δίνει τα στοιχεία αμέσως. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αν υποπτευθούμε κάτι, ότι κάτι είναι περίεργο, κάποιο link αυτό είναι περίεργο, αυτό που ανέφερα στη διάρκεια της συζήτησης είναι πάρα πολύ βασικό. Περνάμε το mouse πάνω από τα link, βλέπουμε πού μας στέλνει και μετά το πατάμε. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές.